Εμείς πάμε. Πάμε να ανέβουμε και πάμε να ανέβουμε αυτή τη φορά μέχρι τον Αχελό. Ήπειρο. Πάμε στην Ήπειρο. Πάμε στην Ήπειρο και εκεί θα συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη, θα συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Ψαθά. Ο λόγος που πάμε, ήδη από χθες κάναμε προαναγγελία για το θα βρεθούμε εκεί. Συμπλήρωση 164 χρόνων από την κήρυξη της Επανάστασης για την απελευθέρωση της Ήπειρου στη Μεγαλόχαρη Άρτας, στην κοιλάδα του Αχελώου, αύριο. Είναι τα 164 χρόνια. Καλημέρα κύριε Περιφερειάρχη. Καλημέρα κύριε Ψαθά. Καλή σας ημέρα και καλή χρονιά να έχετε. Και σε εσάς, και σε εσάς. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το ιστορικό, να δούμε το ιστορικό αυτής της επανάστασης. Θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί να μας πείτε πέντε λέξεις. Ναι, βεβαίως. Πράγματι, αύριο 15 Ιανουαρίου κλείνονται 164 χρόνια από το πρώτο επαναστατικό κίνημα που έγινε στην Ήπειρο όσον αφορά την απελευθέρωση της περιοχής και γενικότερα της Ήπειρου. Στο χωριό Μεγαλόχαρη, στον ιστορικό ναό που βλέπουμε στις Παναγίας, την εκκλησία, συγκεντρωθήκαν 450 κάτοικοι της περιοχής και δώσανε τον όρκο της Επανάστασης. Ήταν από τα πρώτα επαναστατικά κινήματα στην πατρίδα μας και ακολούθησαν και κατόπιν και άλλα επαναστατικά κινήματα στην ίδια περιοχή, στην ίδια τοποθεσία, μέχρι την πλήρη απελευθέρωση της Ήπειρου που έγινε με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης το 1881. Μάλιστα. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα υπήρχαν πάρα πολλές μάχες με τον τουρκικό ζυγό τότε. Ενδεικτικό να σας αναφέρω ότι μετά τις 15 Ιανουαρίου, περίπου ένα τρίμηνο, αρχές Μαΐου, οι Τούρκοι συγκεντρώσανε 6.000 στρατό για να καταπολεμήσουν το ισχυρό αυτό αρματολίκι και την πίστη που είχαν για την απελευθέρωση της περιοχής από τον τουρκικό ζυγό. Καταλαβαίνετε, 6.000 στρατιώτες εκείνη την περίοδο είναι μεγάλο νούμερο. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα κλείσουμε αυτό τον κύκλο και πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αύριο, Δευτέρα, το ξαναλέω, 15 Γενάρη, για να τιμηθούν τα 164 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης, ο Δήμος Γεώργιος Καραϊσκάκης, σε συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο Μεγαλόχαρης, θα πραγματοποιήσουν επιμνημόσυνη δέηση και μια λυτή εκδήλωση στο προάβλιο χώρου του μοναστηρίου. Καλά τα λέω? Ναι, πράγματι, σωστή είναι η ενημέρωση που έχετε. Θα γίνει μια δέηση και καταλαβαίνετε, σκοπός είναι να αναδείξουμε την ιστορία της περιοχής μας, να αναδείξουμε τον πλούτο που έχει αυτή η περιοχή. Να ξέρετε ότι δίπλα, σε κοντινό σημείο, υπάρχει και η Μονή Σέλτσο, όπου είναι ένα άλλο ιστορικό ορόσημο. Εκεί ήθελα να έρθω, κύριε Ψαθά, και ήθελα να έρθω εκεί για τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής και αν μπορεί να γίνει ένας τόπος προορισμού. Και θα έρθω σιγά σιγά και σε αυτό το σκέλος. Για πάμε. Βεβαίως, πρέπει να γνωρίζετε ότι μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι παρθένα. Είναι πάρα πολύ όμορφη περιοχή, πάρα πολύ ελκυστική. Αξιοποιείται όμως? Κοιτάξτε, κατά το μέτρο το δυνατό αξιοποιούνται και σύμφωνα με τις συνθήκες τις δημοσιονομικές νομίζω είναι στις προτεραιότητές μας και σιγά σιγά βάζουμε και εμείς το λιθαράκι. Αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι ότι είναι μια περιοχή που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως από πρωτοβουλίες των ιδιωτών, κυρίως από σημαντικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες που παίρνουν σημαντικοί άνθρωποι της περιοχής. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι έχουν επισκεφτεί την περιοχή πάρα πολλοί ευρωβουλευτές, λιγότεροι κοινοβουλευτικά μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου από ό,τι ευρωβουλευτές. Την έχουν επισκεφτεί επίτροποι, έχουν δώσει ανακοινώσεις για την αξιοποίηση της περιοχής αξιόλογοι άνθρωποι του Ευρωπαϊκού Γίγνεσθε. Οπότε καταλαβαίνετε αυτομάτως μια προβολή ήδη την έχει η περιοχή. Μάλιστα, να πω, κύριε Ψαθά, αν μου επιτρέπετε να πω ότι με πρόσκληση του στέλεχος του Ευρωκοινοβουλίου, Αντώνης Κωσιβάκης, ο οποίος είχε προσκαλέσει εσάς και την Διευθύντρια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και κάνατε περιοδία στα μοναστήρια και στα αρχαία της περιοχής. Ναι, πράγματι, κάναμε να τα γνωρίσουμε και εμείς, γιατί μην νομίζω ότι τα γνωρίζουμε όλα. Έχει πραγματικά μεγάλο πολιτιστικό πλούτο αυτή η περιοχή. Κάναμε αυτή την επίσκεψη να τα δούμε από κοντά. Ένα από τα μνημεία αυτά, να ξέρετε, είναι η εκκλησία όπου αναφερόμαστε στο ιστορικό γεγονός της Μεγαλόχαρης, η εκκλησία της Παναγίας, της Θεοτόκου. Και θα ξεκινήσουμε χαράσοντας και εμείς τη στρατηγική μας, ανοίγοντάς την, χαράσοντας πολιτιστικές διαδρομές.
Και τι εννοούμε πολιτιστικές διαδρομές? Εννοούμε την αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου, έτσι ώστε να, και εμείς να είμαστε συνεπείς απέναντι στον πολιτισμό και στην ιστορία, και να, αυτές τις διαδρομές να τις γνωρίσει ο κόσμος. Αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο τις εκκλησίες και κάποια άλλα μνημεία πολιτιστικού περιεχομένου. Ακριβώς, υπάρχει και ο φυσιολατρικός τουρισμός, υπάρχει και ο εναλλακτικός τουρισμός που περιλαμβάνεται στην ευρύτερη περιοχή της Κοιλάδας, του Αχιλλώου, και καταλαβαίνετε ότι είναι ένας τόπος παρθένος το οποίο ενδεικνύεται για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Βλέπουμε και τις πανέμορφες εικόνες, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, και πραγματικά είναι ένας τόπος που αξίζει και να επισκεφθεί κανείς και να τον δει, γιατί δείχνει και τη διαφορετική Ελλάδα πέρα από τα νησιά, τη θάλασσα και τον ήλιο, που έχει πολλά πράγματα να πει. Να σας ευχαριστήσουμε εμείς από πλευράς μας. Σας ευχαριστώ και εγώ, και να σας επισημάνω ότι είναι η περιοχή είναι από τις πιο φτωχές στην Ήπειρο, από τις πιο φτωχές στην Ελλάδα, από τις πιο φτωχές στην Ευρώπη, και καταλαβαίνετε ότι αξίζει την αγκαλιά όλων μας. Κύριε Ψαθά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, εγώ...